Καλησπέρα. Θα ξεκινήσουμε αμέσως από τα απλά. Ονομάζομαι Φώτης Αλεξάνδρου, είμαι web developer και η παρουσιάση μου έχει τίτλο Category Keyword και θα ασχοληθώ με το πώς θα κάνουμε τη ζωή του web developer πιο εύκολη, πιο αποτελεσματική. Ένα mini disclaimer για μένα. Δεν έχω σχέση με το Joomla, δεν είμαι Joomla developer, αν και έχω ασχοληθεί στο παρελθόν και το εκτιμώ με το σέβομαι. Οπότε αυτή η παρουσίαση δεν έχει σχέση με Joomla ή κάποιο άλλο CMS. Έχει σχέση γενικά με το web development. Επίσης, θα παραθέσω κάποιες προσωπικές απόψεις, οι οποίες είναι ανοιχτές σε διαφωνία και διάλογο στο τέλος της παρουσίασης. Τώρα, λίγα λόγια για μένα. Είμαι web developer, όπως σας είπα. Εργάζομαι σε μια εταιρεία η οποία ονομάζεται People Per Hour. Είμαι Apple fanboy. Φαντάζομαι ότι αυτό θα έχει αρκετές διαφορίες. Είμαι automation enthusiast. Αυτό σημαίνει ότι μου αρέσουν λύσεις οι οποίες μου κάνουν τη ζωή πιο εύκολη. Υπάρχει ένα common mix-up με το automation. Πολλοί θεωρούν ότι ένα cron job στο server αρκεί για να πω ότι ασχολούμαι με automation. Ο ορισμός είναι αυτός από το Wikipedia. Ο οποίος ορισμός λέει ότι automation is the use of machines, control systems and information technologies to optimize productivity, the production of goods and delivery of services. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι automation είναι ο τρόπος με τον οποίο θα χρησιμοποιήσω το hardware έτσι ώστε η δουλειά μου να γίνει πιο παραγωγική και πιο αποτελεσματική. Επίσης, όπως ίσως ήδη να έχετε διακρίνει, είμαι νευρικός όταν μιλάω σε κοινό μεγαλύτερο των 2 ατόμων. Τώρα, οι προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει ένας web developer. Πρώτο και κύριο είναι το time management. Συνήθως ακούγεται η έκφραση deadline. Οπότε, στη ζωή του web developer, πρέπει να κυνηγάει συνεχώς μια ημερομηνία, μια προθεσμία, κάποια deliverables. Μία άλλη πρόκληση που έχει να αντιμετωπίσει ένας web developer είναι το πώς κάνει track τις αλλαγές του και το πώς κάνει collaborate με την ομάδα του. Δηλαδή, αν εγώ έχω κάνει μια αλλαγή σε ένα σύστημα πριν από 2 μήνες, 3 μήνες, πώς μπορώ να την κάνω track, έτσι ώστε αν κάτι σπάει, να επιβεβαιώσω ότι αυτό φταίει. Και φυσικά πώς μπορώ να κάνω collaborate με την ομάδα έτσι ώστε τα features που φτιάχνει ο ένας να μην επηρεάζουν τα features του άλλου και ταυτόχρονα οι βιβλιοθήκες και ό,τι άλλο φτιάχνει κάποιος που μπορεί να είναι reuser να φανούν χρήσιμα και στον άλλο. Το τρίτο και ίσως πολύ να αναρωτιέστε γιατί δεν είναι πρώτο είναι η δομή του κώδικα. Θα δούμε 1-2 απλά κολπάκια για το πώς μπορούμε να κάνουμε λίγο πιο δομημένο κώδικα. Και το τέταρτο και τελευταίο είναι η συντήρηση του κώδικα. Το οποίο συνήθως φέρνει τρόμο σε οποιοδήποτε web developer. Σε αυτή τη διαφάνεια παραθέτω ένα γράφημα το οποίο δημοσίευσε η Zend, η εταιρεία που φτιάχνει τις PHP, σε μία έρευνα την οποία ονομάζει Pulse. Και αυτή η έρευνα έγινε ανάμεσα σε 5.000 developers το δεύτερο τρίμηνο του 2013. Επομένως είναι πάρα πολύ πρόσφατη. Και η ερώτηση ήταν ότι βασιζόμενοι στην εμπειρία σας, ποια είναι η αιτία που σας καθυστερεί από το να βγάλετε τον κώδικά σας στο production environment. 8% δώσανε διάφορες απαντήσεις. Το 9% είπε lack of access to the production environment. Αυτό σημαίνει ότι προφανώς θα δίνει τον κώδικα του σε κάποιον άλλον για να το βγάλει στο production. Το 15% γκρίνιαξε ότι δεν μπορεί να συνεργαστεί με τους sysadmins και οποιοδήποτε είναι στο operation. Αλλά αυτό που έχει το πιο πολύ ενδιαφέρον είναι το 27% το οποίο δήλωσε ότι δεν υπάρχει automation στο deployment process. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι οτιδήποτε όταν γράφω τον κώδικα μου και έχω τελειώσει και το θέλω να το στείλω για testing ή για να το βγάλω στο production environment γίνεται fully manually
το οποίο μπορεί να δημιουργήσει και προβλήματα. Και το 41% δήλωσε ότι υπάρχει inconsistency, δηλαδή υπάρχει διαφωνία του προσωπικού μηχανήματος ή του testing server με το production environment. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά, ότι αν εγώ γράφω τον κώδικα μου σε macOS ή σε Windows και ο server τρέχει Linux, υπάρχει πιθανότητα να, από τις διαφορές που θα υπάρχουν στις βιβλιοθήκες που τρέχουν στο δικό μου υπολογιστή και στο production environment, να δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα, το οποίο συνήθως δεν είναι εύκολα traceable. Έτσι λοιπόν, προκύπτουν αυτές οι κουβέντες, τις οποίες μπορεί πολύ να τις έχετε ξεστομίσει εγώ σίγουρα. Μα δούλευε στον υπολογιστή μου, γιατί δεν δουλεύει στο server? Αυτό είναι νομίζω το πιο συχνό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε. Ή όχι, εγώ το έφτιαξα στον υπολογιστή μου που έτρεχα τη version 2.5, ενώ στο 1.3, όπως λέω στο πρόβλημα, ενώ στο production environment τρέχει τη 2.6 και δεν λειτουργούσε αυτό το feature. Okay. Εδώ τη λύση καλύτερα να δώσει το Vagrant. Vagrant, ή μπορεί πολύ να το ακούτε σαν παραφθορά στα ελληνικά, Vagrant, είναι ένα καταπληκτικό open source software, το οποίο είναι γραμμένο σε Ruby από το Mitchell Hashimoto. Ο ίδιος έχει φτιάξει και μια εταιρεία, τη HashiCorp, που ασχολείται με automation σε enterprises. Και τι είναι, τι παρέχει μάλλον? Καταρχήν δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα μεγάλο Ruby script. Αυτό τι κάνει, χρησιμοποιεί το VirtualBox σαν ένα περιβάλλον στο οποίο τρέχουν virtual machines και φτιάχνει ένα headless, όπως το λέει, virtual machine, δηλαδή ένα virtual machine το οποίο δεν υπάρχει γραφικό περιβάλλον, δεν υπάρχει τίποτα, υπάρχει μόνο η κονσόλα, και σε αυτό πάνω τρέχει provisioning, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι υπάρχουν κάποια σκριπτάκια που του λένε τι software θέλω να έχει το Vagrant Box, έτσι καλείται το virtual machine του Vagrant. Τρέχει το provisioning, του καθορίζει τα versions, του καθορίζει κάποια automated tasks, για παράδειγμα user accounts, οτιδήποτε μπορεί να φανεί χρήσιμο σε ένα Vagrant Box. Και έτσι έχουμε ένα environment στο τοπικό μας μηχανάκι, το οποίο ταιριάζει πάρα πολύ με το environment που θα είναι το production. Για παράδειγμα, όπως βλέπετε, έχω ένα macOS, τρέχω σε macOS τα προγράμματα που γράφω. Ο server μου θα μπορούσε να είναι σε CentOS ή σε Ubuntu. Για να λύσω την ασυμβατότητα μεταξύ των δύο, μπορώ να φτιάξω ένα Vagrant Box, το οποίο θα τρέχει Ubuntu. Θα του έχω βάλει εγώ στο provisioning τι λογισμικό θέλω να έχω, ποιες version θέλω να έχω, και όλα αυτά, και να τρέχει στο τοπικό μηχανάκι. Οπότε ο κώδικας που θα γράφω θα είναι σαν να τρέχει απευθείας στο production environment. Οπότε δηλαδή έχω μια πολύ πιο ξεκάθαρη εικόνα του τι συμπεριφορά θα έχει ο κώδικας μου την ώρα που το γράφω. Το Vagrant δημιουργεί ένα απλό Ruby file, το οποίο λέγεται Vagrant file. Εκεί μέσα μπορείτε να βάλετε τις διάφορες δηλώσεις που αφορούν το μηχανάκι, για παράδειγμα ποια ports θα κάνει forward, ποιοι folders θα είναι κοινοί ανάμεσα στα δύο μηχανήματα, στο host, όπως αναφέρεται, μηχάνημα το οποίο είναι ο υπολογιστής το οποίο θα τρέχει το Vagrant Box, και το guest, δηλαδή το Vagrant Box. Επίσης υπάρχει μια πληθώρα από έτοιμα boxes στη διεύθυνση που περιγράφεται εκεί, και στην οποία μπορείτε να βρείτε από Ubuntu Box με Puppet και Chef pre-installed μέχρι έτοιμα Lamp Stacks με Apache Nginx. Υπάρχουν και στο GitHub πάρα πολλά μηχανήματα Vagrant Boxes, εννοώ, τα οποία μπορείτε να τα κάνετε clone και να τα έχετε έτοιμα μέσα σε πολύ λίγα λεπτά. Και όλα αυτά χρησιμοποιούν σαν provisioning το Puppet ή το Chef. Αναφέρω μόνο αυτά τα δύο γιατί αυτά είναι τα κύρια που χρησιμοποιούνται. Δηλαδή, αν ψάξετε στο ίντερνετ για το πώς θα κάνω provisioning ένα Vagrant Box,
θα βρείτε κυρίως Puppet SF και θα δούμε λίγο αργότερα τι παρέχει το καθένα. Λοιπόν, όπως βλέπουμε, τα ωφέλη είναι η συμβατότητα, η πλήρη συμβατότητα του τοπικού μηχανήματος το οποίο γράφω τον κώδικα μου με το production environment. Μπορώ να χρησιμοποιήσω επίσης τα ίδια provisioning recipes και στο server μου. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι αν εγώ φτιάξω ένα script το οποίο μου στείλει ένα μηχάνημα, ένα Vagrant box, όπως θέλω, ποιος ο λόγος να μην το χρησιμοποιήσω και στο production environment. Αποφεύγουμε το να χρησιμοποιούμε πάρα πολλά services στο native μηχάνημά μας. Αν για παράδειγμα εγώ δουλεύω σε κάτι το οποίο έχει ένα service το οποίο δεν το χρησιμοποιώ, για παράδειγμα αν έχω ένα project στο οποίο έχει μια τεράστια βάση δεδομένων, δεν υπάρχει λόγος να τη βάλω στο native μηχάνημά μου και κάθε φορά που θα κάνω κίνηση να κάνει warm-up και να μου φορτώνει ουσιαστικά όλη τη βάση του project που θέλω. Επίσης, αν χρησιμοποιείτε τα ίδια recipes και στο production environment, οι αλλαγές που κάνετε πριν να φορέσετε την κόκκινη κορδέλα και να μπείτε μέσα σε SSH και να αρχίσετε να πειράζετε τα διάφορα configurations των συστημάτων που τρέχουν, είναι testable. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι αν εγώ θέλω να κάνω upgrade τον Nginx και δεν ξέρω τι συμπεριφορά θα έχει, μπορώ να το δοκιμάσω ένα Vagrant box και να βεβαιωθώ ότι όλα θα πάνε καλά κατά το rollout στο production. Το τελευταίο bullet περιγράφει δύο plugins, το Chef που είναι provisioner για το Vagrant και το Puppet έχουν δύο plugins τα οποία βοηθάν στο να κάνετε deploy μηχανήματα στο cloud. Δεν είναι όμως αυτός ο στόχος της παρουσίασης, δεν θα μιλήσουμε για operations ούτε για system administration, δεν γνωρίζω άλλωστε αρκετά από αυτά. Απλώς υπάρχει και αυτή η ευκολία. Τώρα αναφέραμε για provisioners, για Puppet ή για Chef. Αυτό είναι μια συζήτηση η οποία δεν τελειώνει ποτέ. Όταν ήθελα να φτιάξω ένα δικό μου virtual box, ένα Vagrant box για να πειραματιστώ, έλεγα μα πώς να ξεκινήσω με Puppet ή με Chef. Δεν ήξερα τίποτα από τα δύο, οπότε θα ψάξω στο ίντερνετ. Στο ίντερνετ βρήκα άπειρα tutorials που μου λέγανε γιατί να ξεκινήσω να κάνω provisioning με Chef και άλλα τόσο για Puppet που μου λέγανε τα ωφέλη. Αυτό που κατάλαβα είναι ότι και τα δύο κάνουν την ίδια δουλειά. Είναι λίγο ζήτημα γούστου ποιο τα δύο θα χρησιμοποιήσετε. Απλώς το Chef γράφεται cookbooks σε Ruby. Βέβαια υπάρχει ένα GitHub repo στο οποίο έχουν βάλει αρκετά recipes έτοιμα για χρήση. Ενώ στο Puppet χρησιμοποιείται Puppet Script, που είναι μια γλώσσα που μοιάζει λίγο με Ruby, μοιάζει λίγο με JavaScript, είναι ένα δικό τους syntax. Αλλά η ουσία είναι ότι και τα δύο έχουν τα ίδια αποτελέσματα. Τώρα κάποια κοινά προβλήματα που μπορείτε να αντιμετωπίσετε με το Vagrant είναι ότι υπάρχει ένα bug στο VirtualBox, το οποίο όταν εγώ έχω Nginx ή Apache να μου σερβίρει κάποια static files, πολλές φορές όταν κάνω modify αυτά τα static files, κάποιο CSS file ας πούμε, ή κάποιο JavaScript file, μπορεί να μου το σερβίρει corrupted. Δηλαδή μπορεί να σερβίρει το αρχείο 100% να είναι 200%. Και εκεί κυριολεκτικά, επειδή μου είχε συμβεί, τα είχα χάσει. Αυτό αποδείχθηκε ότι ήταν ένα bug του VirtualBox, το οποίο αν διάβαζα το καταλαβαίνω manual, όπως φαίνεται, του Vagrant, θα το είχα προβλέψει. Τι γίνεται, πρέπει να βάλετε στο configuration του Nginx ή του Apache το send file να είναι off, για να μην σας τύχει ποτέ αυτό. Επίσης, κάθε Vagrant box έχει προκαθορισμένη μνήμη. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να κάνει allocate μέχρι περίπου 600 MB μνήμης από το μηχάνημά σας. Αυτό μπορείτε να το αλλάξετε δίνοντας την εντολή που περιγράφεται εκεί και να βάλετε όση μνήμη θέλετε, ανάλογα φυσικά με το τι μνήμη παρέχει το μηχάνημά σας. Κάτι άλλο που μου είχε τύχει μια φορά ήταν με set folders. Είχα το codebase μου στο native μηχάνημα, οπότε έκανα share to folder στο Vagrant και έλυνα κάποια conflicts. Παρατήρησα ότι όταν πήγαινε να κάνω commit, μου έλεγε ότι κάποια αρχεία είναι corrupted.
αυτό τι γινότανε, υπήρχε το macOS έδινε μία ουσιαστικά διαφορετικά permissions στα directories που ήταν εκείνα μεταξύ του Vagrant και του macOS, οπότε δημιουργούνταν ένα πρόβλημα και το Git έλεγε ότι δεν μπορώ να κάνω commit, τα αρχεία μου φαίνονται χαλασμένα. Υπάρχει αυτή η δήλωση που μπορείτε να βάλετε στο shared folder. Όλα αυτά είναι documented και στο επίσημο documentation του Vagrant, οπότε ό,τι σας λέω μπορείτε να το βρείτε και εκεί. Και δίνετε το D-mask, το directory mask, τα directories ήταν που επηρεάζονταν από αυτή την υπόθεση, να είναι σε 002 ή γενικώς ό,τι νομίζετε εσείς ότι είναι σωστό. Επίσης υπάρχει ένα ζήτημα στο VirtualBox και αυτό είναι πολλές φορές που λέει ο Μίτσελ Χασιμότο στα Twitch του ότι το VirtualBox έχει αρκετά bugs. Υπάρχει ένα ζήτημα στο VirtualBox με τα symlinks. Αυτό σημαίνει ότι αν εγώ στο native τη μηχάνημά μου φτιάξω ένα link ln-s το ένα directory στο άλλο, στο Vagrant μπορεί να φαίνεται σαν ένα corrupted αρχείο. Οπότε παραθέτω αυτό το link το οποίο είναι το code wall. Δεν ξέρω αν το χρησιμοποιείτε, εγώ το βρίσκω πάρα πολύ χρήσιμο. Έχει tips και tricks για οτιδήποτε από Joomla, Ruby, CSS, τα πάντα. Εκεί μέσα λοιπόν υπάρχει η λύση για αυτό το. Είναι ουσιαστικά άλλη μία δήλωση που πρέπει να βάλετε στο Vagrant file για να μπορεί να παίζει χωρίς πρόβλημα. Αφήνουμε πίσω το κεφάλαιο Vagrant. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο εργαλείο. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε σαν local development environment. Και πάμε να δούμε τώρα την άλλη πρόκληση που ανοίγεται σε ένα developer, που είναι το πώς κάνω track τα changes μου και πώς συνεργάζομαι με την ομάδα. Στα παλιά τα χρόνια υπήρχε το codebase σε ένα φάκελο στον υπολογιστή μας και αυτός ο φάκελος περιείχε όλες τις αλλαγές που κάναμε, κοιτούσαμε το πότε έγινε modified το αρχείο τελευταία φορά, ανοίγαμε έναν FTP server και κάναμε upload τα αρχεία μας εκεί. Το 2013 ελπίζω ότι αυτή η μεθοδολογία έχει αρχίσει και μειώνεται σε χρήση. Υπάρχουν λοιπόν μεθοδολογίες για source control. Υπάρχει το Git και το SVN. Το SVN το έχω επίτηδες διαγράψει, γιατί δεν το συμμαθώ. Μπορώ να διαφωνήσω μετά με όποιον θέλει και σε αυτό. Και είναι πολύ χρήσιμο ακόμα και όταν είστε freelancer. Για παράδειγμα, όταν δούλευα κάποιο project μόνος μου στο παρελθόν ως freelancer, έβλεπα ότι ήταν πάρα πολύ χρήσιμο να έχω ένα πλήρες log των αλλαγών που έχω κάνει. Γιατί με βοηθούσε να καταλάβω ότι αν έχω βάλει αυτή τη μεταβλητή εδώ ή αυτό το class εκεί ή κάνω αυτή τη χρήση του library, ήξερα ότι στο comment θα έχω αφήσει κάτι το οποίο να μου θυμίζει γιατί το έβαλα. Έτσι να είναι κατανοητό αυτό. Μπορούσα τέλος πάντων να κάνω track τις αλλαγές μου πολύ πιο εύκολα. Subversion versus Git. Κι άλλο μεγάλο debate. Το πλεονέκτημα του Subversion είναι ότι έχει απλό workflow. Δηλαδή, γράφω τον κώδικά μου, κάνω SVN add τα αρχεία, τα προσθέτω, κάνω το commit μου με το σχόλιο που θέλω και είναι στο public repo, στο private repo. Δεν έχει σημασία. Τα μειονεκτήματα. Εκεί μπορώ να βρω περισσότερα. Τα branches είναι διαφορετικά directories. Πράγμα το οποίο εμένα δεν μου αρέσει καθόλου. Επίσης, πάντα κάνω commit στο repo. Δεν μπορώ δηλαδή κάποιες αλλαγές που έχω τοπικά να τις κρατήσω και να πω ότι okay, όταν θα τελειώσω με αυτό το project που έχω θα κάνω commit τις αλλαγές μου όλες μαζί στο repository που βρίσκεται στο testing environment ή στο production environment. Επίσης πρέπει να τρέχουμε SVN update συνέχεια για να κάνουμε track τις αλλαγές που έχουν κάνει οι άλλοι ή οτιδήποτε. Και εκεί έρχονται και τα conflicts και όλα αυτά τα ωραία πράγματα. Επίσης έχω παρατηρήσει ότι όταν ένα repository είναι πάρα πολύ μεγάλο, το Subversion χρησιμοποιεί πάρα πολύ CPU. Για την ακρίβεια, το Subversion πολλές φορές έτυχε να μου θυμίσει ότι ο υπολογιστής μου έχει ένα μυστηράκι. Δεν έχω ποτέ. Και εδώ έρχεται το Git. Το Git ξεκίνησε από τον... Δεν είμαι σίγουρος να ξεκίνησε από το Linus Torvalds ή αν είναι core contributor. Πάντως,
υπήρξε για να κάνουν develop τους Linux kernels. Ήρθε δηλαδή σαν ένα replacement, σαν αντικατάσταση του Subversion και παρέχει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Παρέχει τα feature branches, τα οποία σε αντίθεση με το Subversion είναι στο ίδιο directory και μπορώ να έχω ουσιαστικά, κάνοντας checkout ένα branch, μπορώ να έχω τα αρχεία εκείνου του branch, ενώ κάνοντας checkout ένα άλλο branch, αυτά τα αρχεία να εξαφανίζονται με ένα μαγικό τρόπο. Έχει τα submodules, τα οποία τα θεωρώ πάρα πολύ εύχριστη λειτουργία του συστήματος. Για παράδειγμα, αν εγώ φτιάχνω ένα site και έχω το Bootstrap σαν το framework στο οποίο φτιάχνω το front-end μου, μπορώ να βάλω το Git repository του Bootstrap σαν ένα submodule. Οπότε, αν βγει καινούργια έκδοση στο Bootstrap, εγώ μπορώ να κάνω Git submodule update και να ανανεώσω, να πάρω μάλλον τις αλλαγές που έχουν γίνει από το remote repository του Bootstrap. Δηλαδή, το Bootstrap ξεκίνησε από το Twitter, το Twitter έχει φτιάξει ένα GitHub account στο οποίο έχει βάλει όλο τον κώδικά του και κάθε βράδυ, αν το παρακολουθείτε στο GitHub, αν έχετε κάνει watch, θα δείτε ότι γίνεται χαμός. Κάθε βράδυ γίνονται μέσα στο master πάρα πολλά commits. Λοιπόν, όταν εγώ το έχω σαν ένα submodule, μπορώ όποια ώρα και στιγμή θέλω να κάνω checkout την τελευταία έκδοση, χωρίς να χρειαστεί να κάνω download κάτι ή οτιδήποτε. Επίσης, τα submodules έχουν το δικό τους commit. Αυτό σημαίνει ότι, αν για παράδειγμα εγώ κάνω checkout το Bootstrap και αυτή η version του Bootstrap περιέχει ένα bug το οποίο εμένα μου δημιουργεί φοβερό πρόβλημα, μπορώ να κάνω checkout την προηγούμενη έκδοση. Οπότε έχω το κεφάλι μου ήσυχο. Υπάρχει και το stash, το οποίο αν εγώ γράφω τον κώδικά μου και έχω κάνει κάποιες αλλαγές, τις οποίες έχω κάνει save refresh, βλέπω ότι δουλεύει, αλλά θέλω για κάποιο περίεργο λόγο να αλλάξω ένα branch, να πάω ας πούμε, στο production branch, μπορώ να κάνω stash στις αλλαγές μου, δηλαδή να γυρίσει στο προηγούμενο commit που είχα, οι αλλαγές μου πάνε στο stash. Συνεχίζω τη δουλειά μου στο άλλο branch, τελειώνω, γυρνάω στο branch που ήμουν πιο πριν και κάνω git stash pop και μου φέρνει τις αλλαγές που δεν είχα κάνει commit. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι αν έχω ένα change set 10 αρχείων και θέλω να δω, για παράδειγμα, αν το bug που βρήκα υπήρχε πιο πριν στο repo ή όχι, μπορώ να κάνω ένα git stash, να γυρίσω στο repo έτσι όπως ήταν πριν και να κάνω μετά pop και να συνεχίσω να γράφω το κώδικα. Επίσης υπάρχει φοβερή λειτουργία των remotes. Αυτό σημαίνει ότι αν είμαστε μια ομάδα 5 ανθρώπων, μπορώ να προσθέσω το φίλο μου, το repository του φίλου μου και να του κάνω pull request στο δικό του repository. Τα remote repositories μπορούν να είναι είτε hosted σε κάποιο third party, το GitHub και το Bitbucket, αυτά αναφέρω σαν κύρια παραδείγματα, είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν και άλλες αξιόλογες υπηρεσίες, απλά αυτά είναι αρκετά διαδεδομένα. Μπορεί επίσης να είναι και self-hosted, αλλά εκεί ξαναγυρνάμε στην κουβέντα του System Administrator. Υπάρχουν τρεις πολύ ωραίες open source λύσεις, οι οποίες είναι ουσιαστικά αντιγραφή του GitHub, αλλά μπορείτε να το βάλετε στο δικό σας server και να μην πληρώνετε GitHub. Και ανέφερα πιο πριν τα pull requests. Λοιπόν, τι είναι τα pull requests? Είναι, ας υποθέσουμε ότι υπάρχει ένα repository, το project, τα pull requests είναι ουσιαστικά non-merged commits, δηλαδή σε αντίθεση πάλι με το SVN, εγώ έχω κάνει το commit στο local branch. Όταν θέλω να το βάλω στο branch που δουλεύω πάνω, στο GitHub ή στο Kitorius ή οπουδήποτε, μπορώ να κάνω ένα pull request. Αυτό το pull request θα μου δείξει τις αλλαγές μου σε σχέση με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο κώδικας του repository εκείνη την ώρα. Αν εγώ δηλαδή έχω πειράξει 5 CSS αρχεία, θα μου δείξει στο pull request αυτά τα 5 CSS αρχεία και τι αλλαγές έχουν γίνει, τι έσβησα και τι έγραψα. Το οποίο είναι, το θεωρώ, πολύ σημαντικό feature. Υπάρχει το squash και το rebase, αυτό είναι λίγο πιο advanced. Αυτό σημαίνει ότι αν εγώ έχω κάνει 20 commits στην ώρα που έγραφα κώδικα και δεν θέλω να κάνω 20 commits πάνω στο server, μπορώ να κάνω squash σε ένα. Οπότε αν κάτι πάει στραβά, μπορώ να κάνω revert
και να γυρίσω ένα commit πίσω που έχει 20. Πάμε τώρα στο τρίτο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ένας web developer. Η δομή του κώδικα. Κάποιος από αυτού? Όχι. Είμαι fan των design patterns. Δηλώνω ένοχος, μου αρέσουν. Γιατί? Γιατί είναι πράγματα τα οποία επαναχρησιμοποιούνται με έναν δομημένο τρόπο. Αυτό σημαίνει ότι αν εγώ θέλω να φτιάξω κάτι το οποίο, ένα feature για παράδειγμα, το οποίο φιλτράρει κάποια δεδομένα με βάση ημερομηνία, μπορώ να εφαρμόσω το strategy pattern και να τα κάνω filter out με εκείνο τον τρόπο που μου υποδεικνύει αυτό. Και έτσι, όταν θα το πιάσει ο επόμενος developer ή αν εγώ αρρωστήσω οτιδήποτε και δει τον κώδικα μου, θα καταλάβει ότι εφάρμοσα το strategy pattern, οπότε θα βασιστεί και αυτός πάνω σε αυτό. Επίσης, βρίσκω αρκετές φορές δύσκολο το να ξεκινήσω να γράφω τις πρώτες 10-20 γραμμές. Γιατί για το πώς θα δομήσω τον κώδικα μου. Τα design patterns με βοηθάνε να δώσω μια καλή αρχή. Δηλαδή, αν για παράδειγμα έχω να φέρω κάποια δεδομένα από ένα database και θέλω αυτή η μέθοδος να είναι reusable από 20 κλάσεις, ξέρω από την αρχή ότι πρέπει να χρησιμοποιήσω το singleton pattern για να κάνω display τα δεδομένα μου. Δεν είναι το holy grail, δεν είναι δηλαδή η πεμπτουσία του προγραμματισμού, είναι όμως κάτι το οποίο βοηθάει τους developers να επικοινωνήσουν μεταξύ τους. Επίσης, κάτι πολύ σημαντικό, αποφεύγεται ο διπλότυπος κώδικας. Δηλαδή, εγώ μπορώ να φτιάξω κάτι το οποίο θα το βάλω σε ένα class και επειδή θα κάνω implement ένα design pattern και επειδή τα design patterns έχουν σχεδιαστεί με τη λογική του να είναι reusable, θα αποφύγω στην υλοποίησή μου στο άλλο, στην άλλη κλάση, να ξαναγράψω τον ίδιο κώδικα. Δεν θεωρώ ότι είναι καλή στιγμή να αναλύσουμε αρκετά πράγματα για τα design patterns. Μπορείτε να βρείτε PHP design patterns στο GitHub, στη διεύθυνση που φαίνεται στη διαφάνεια. Ελπίζω να φαίνεται καλά. Δεν φαίνεται. Θα μοιραστεί η παρουσίαση σε ένα service, δεν θυμάμαι ακριβώς ποιο, στο Joomla Day, οπότε φαντάζομαι ότι θα μπορείτε να τη βρείτε και από εκεί. Όποιος θέλει μπορεί να τη δώσει. Αυτή είναι μια διεύθυνση στο GitHub, οπότε αν ψάξετε στο GitHub Design Patterns σε PHP θα το βρείτε. Υπάρχουν επίσης JavaScript Design Patterns. Είναι πάρα πολλά τα JavaScript Design Patterns. Εγώ προσωπικά μου αρέσουν 3-4. Μου αρέσει πάρα πολύ το Observer Pattern, αν και Fringe, όσοι βλέπουν από εδώ μέσα, το Fringe που μου το κατέστρεψε. Υπάρχει το Modular Design Pattern, υπάρχει το Factory, υπάρχει φυσικά το Observer. Θα βρείτε, είναι ένα βιβλίο του Andy Osmani, το οποίο κυκλοφόρησε σαν open source βιβλίο, υπάρχει και αυτό και στο GitHub, υπάρχει και στο site του Andy Osmani. Τώρα, best practices. Διαφωνία με φίλο μου στη Θεσσαλονίκη για τα best practices. Εκείνος μου λέγε ότι είναι ωραία πράγματα, εγώ του λέγα ότι εγώ χρειάζομαι ελευθερία. Αποδείχθηκα λάθος. Τα best practices είναι για να ακολουθούνται. Δεν είναι για να περιορίσουν τον developer ή αν τα βρείτε από κάποιον developer σε κάποιο blog ότι θεωρείται best practice, σημαίνει αυτόματα ότι προσπαθεί να σας βάλει σε καλούπια. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Είναι συνήθως αποδεδειγμένο ότι λειτουργούν. Έτσι λοιπόν προτείνω να αποφεύγουμε τα hacks. Καμία τίποτας. Καλό αυτό. Επίσης, σβήνετε τον κώδικά σας. Στη διεύθυνση που δεν φαίνεται, υπάρχει ένας τύπος ο οποίος για 6-7 λεπτά φωνάζει στο κοινό του να σβήνουν τον κώδικά τους. Γιατί ο κώδικας που μένει στο codebase μπορεί να έχει γίνει outdated. Και μάλιστα αναφέρει ένα φοβερό παράδειγμα ενός comment
το οποίο έγραφε to do remove this comment. Οπότε. Είμαι της γνώμης ότι ο λιγότερος κώδικας είναι πάντα καλύτερος κώδικας, οπότε πάντα πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα πιο απλουστευμένα και να γράφουμε λιγότερο κώδικα. Δεν είναι προσωπικά, ας πούμε, θεωρώ ότι δεν είναι καλό να λέμε έγραψα ένα δισεκατομμύριο γραμμές κώδικα. Μπορούμε λίγο να το μικρύνουμε αυτό το νούμερο. Και μπορείτε να κάνετε refactor την ώρα που γράφετε τον κώδικά σας. Δηλαδή, μπορείτε όταν κάτι βλέπετε ότι χρησιμοποιείται ξανά και ξανά, μπορείτε να το σβήσετε. Δεύτερο bullet. Να το σβήσετε και να το βάλετε σε ένα σημείο με κάποιο design pattern για να το χρησιμοποιήσετε μόνο μία φορά. Κάποια άλλα tips. Τα coding standards. Έχει γίνει μια τεράστια κουβέντα τον τελευταίο καιρό για τα coding standards σε PHP. Πολλοί θεωρούσαν για το camel case ή το data underscores, υπήρχε μια τεράστια διαφωνία, tabs αντί για spaces, υπήρχαν διάφορα τέτοια. Προσωπική μου γνώμη είναι ότι ο καθένας μπορεί να χρησιμοποιήσει το coding standard που του αρέσει. Καλό θα είναι να πατάει σε predefined, στη διεύθυνση που όλο ο στοιχείος φαίνεται. Μπορείτε να βρείτε κάποια από τα accepted coding standards της κοινότητας της PHP και να χρησιμοποιήσετε το, αν δεν κάνω λάθος, το PHP 2 είναι πλέον το πιο hot. Πάντα τα μπέντε μας. Δεύτερο bullet, exceptions are your friends. Ισχύει. Παλιότερα μου άρεσε το CodeIgniter, τώρα δεν μου άρεσε τόσο. Εκεί τα errors ήταν σε κουτάκια με κόκκινο περίγραμμα και κίτρινο φόντο. Οπότε αν εγώ είχα ξεχάσει να κάνω initialize μια μεταβλητή, στη φόρμα μου μέσα μου έβγαζε ένα κόκκινο κουτάκι, το οποίο θα μπορούσα κάλλιστα να μην το παρατηρήσω, για μια μεταβλητή που δεν έχει γίνει initialize. Αυτό θα μπορούσε κάλλιστα να είναι ένα exception. Έτσι ώστε, αν κάτι πηγαίνει στραβά με τον κώδικα σου, να έρχεται το exception μπροστά, να μην το χάνεις από τα μάτια σου. Και επειδή ακριβώς έχει το trace και επειδή ακριβώς μπορείς να το κάνεις catch, μπορείς να κάνεις τη δουλειά σου πιο αποτελεσματικά. Το τελευταίο bullet και ίσως το πιο σημαντικό για μένα είναι να διαβάζουμε τον κώδικα των άλλων. Καμιά φορά εμείς οι developers λέμε, α, ωραία, εντάξει, υπάρχει αυτό το project, ok. Είμαι σίγουρος ότι αν ρίξουμε μία ματιά στον κώδικα που έχουν γράψει άλλοι, θα βρούμε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Προσωπικά, ποιο είναι το site το οποίο επισκέπτεστε καθημερινά τις περισσότερες φορές? Κάποιος? Facebook? Twitter? Όχι, τόσο. Προσωπικά βρίσκω ότι το Facebook, το GitHub, είναι το Facebook για developers. Δηλαδή, πώς όταν μπαίνω στο Facebook και βλέπω τι έχουν γράψει φίλοι μου, έτσι μπορώ να μπω και στο GitHub και να βλέπω τα project που έχουν κάνει άλλοι, έχει πολύ ωραίες λειτουργίες όπως το Star και το Watch, και να παίρνω μία ιδέα για τον τρόπο με τον οποίο υλοποιούν το software εκείνοι. Επίσης, μία ιδιοτροπία που έχω εγώ προσωπικά και δεν ξέρω αν συμφωνείτε, είναι ότι μου αρέσει να διαβάζω και κώδικα και από άλλες γλώσσες. Δηλαδή, μπορεί να έχω ένα Ruby repository το οποίο παρακολουθώ, ή ένα Node.js, ή κάτι σε Python. Οπότε παίρνεις και μια ιδέα πώς το υλοποιούν και κάποιοι άλλοι πέρα από την κλειστή κοινότητα της PHP. Ελπίζω να μην σας κουράσω πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε όλοι.